Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη καινούριο vlog με το Ξεξίδης. Κάναμε την τριλογία, κάναμε παρουσιάσεις, ξέρω, το ζητήσατε, θέλετε Βασίλη Δήμα, γι' αυτό σας τον έχω δίπλα. Να μας πει, έτσι, να μας πει για ένα, εδώ, χορηγός πάνω στην μπλούζα της Elit. Και σήμερα, από ό,τι βλέπετε πίσω εκεί πέρα από εμάς, υπάρχει ένα ιδιαίτερο αυτοκίνητο, το οποίο μόλις το δω στο μαγάζι, λέει, το βλέπεις αυτό, ναι. Το έχω λέει φτιαγμένο 5-6 χρόνια και δεν έχει σπάσει ακόμα. Και αυτός απόρρισε. Άκοδο. Και αυτός απόρρισε, λέει, πώς έγινε. Πώς, τι, γιατί και πόσο φτιαγμένο είναι, θα τα πούμε. Τώρα είμαστε στα μισά, το να προσπαθεί να ενώσει ένα intercooler με την πεταλούδα ενός Audi S3, πιανού Audi S3, το παλιό δικό του που σιγά σιγά ξεκίνησε πάλι από μια απλή μορφή καπά 4 και σιγά σιγά τερατοποιείται. Αυτή τη λογική ποτέ δεν την κατάλαβα, παιδιά, ότι κάποιος ο οποίος έχει στο μυαλό του και στα άμεσα σχέδιά του να ανεβάσει το αυτοκίνητό του μέσα σε ένα, ξέρω εγώ, εξάμηνο, σε πολύ ψηλά λόγα, γιατί θέλετε να τα παίρνετε μαμά και δεν επωφελείστε την μετατροπή που έχει κάνει ο άλλος, αν είναι σωστή, να γλιτώσετε χρήματα. Αυτό το κατάλαβα, εντάξει, βίτσιο είναι. Πολλοί το έχουν και εγώ το έχω. Αλλά εάν ήταν ένα αυτοκίνητο το οποίο μπορούσα να έχω μία αλφα γνώμη από το μηχανικό που θα το εμπιστευτώ, γιατί να μην γλιτώσω κιόλας. Τι να πω. Τέλος πάντων, τα βίτσια πληρώνονται. Σήμερα με Toxic και θα μιλήσουμε για Mustang πρώτα, γιατί είναι πολύ ιδιαίτερο το χρώμα του και τα αυτοκόλλητά του. Είναι πίτα στο αυτοκόλλητο για τα δικά μου γούστα, αλλά είναι της εποχής Fast and the Furious 1, που ό,τι αυτοκόλλητο βρίσκαμε το κολλούσαμε πάνω. Έτσι, μια τέτοια έτσι παρόμοια φάση είναι εδώ. Εννοείται, μια κλίση από κινητό θα έχουμε πάντα στα vlog. Αυτό σημαίνει ότι το vlog θα πάει καλά και ότι αγουστάρετε. Και επομένως, πάμε σε Toxic Δήμα και να μας πει για αυτό το Ford Mustang. Εντάξει, μην τρελαίνεστε, δεν είναι το 5L, είναι το 2,3. Αλλά δεν είναι το 2,3 που έχετε συνηθίσει και είχατε δει και στην παρουσίαση, σε μια παλαιότερη παρουσίαση στο κανάλι. Είναι ένα ιδιαίτερο, γιατί είναι Stage 3. Και τι σημαίνει Stage 3? Stage 23. Μπράβο. Τα πάντα όλα και μοτέρ. Τι είναι αυτό? Πάμε να δούμε τι θα μας πει ο Bill. Bill, για πες, τι είναι αυτό το Ford Mustang, ρε φίλε? Καταρχάς, για πες χαρακτηριστικά και πότε το φτιάξες. Τώρα έχει ένα προετοίμαστο, αλλά κάτι θυμάμαι. Δεν πειράζει, ό,τι θυμάσαι. Έχει φτιαχτεί το 10. Λίγο πιο δυνατά μιλά. Το 15, το 16, δεν θυμάμαι τώρα, σε γλάσσο. Πού να κοντεύουμε δεκαετία. 17, δεν θυμάμαι. Βασικά, καινούργιο το φέρω άνθρωπος βασικά. Ναι. Το αγόρασε και το έφερε κατευθείαν για βελτίωση. Κατευθείαν. Κατευθείαν. Είχε δηλαδή 300 χιλιόμετρα στο κοντέρ. Α, τόσο πολύ. Εγώ, πρώτη ερώτηση. Επειδή φτιάχτηκε πάρα πολύ, θα μας πεις τι και πώς. Λογικά η τιμή του θα έφτασε στο 5 λίτρο. Δεν ξέρω. Κάπου εκεί. Από τιμή και τέτοια να σου πω ψέματα, θα σου πω. Θέλω να μου πεις, είναι καλύτερη επιλογή που έκανε με το 2,3 φορολογικά σίγουρα. Σε υποδύναμη. Είναι καλύτερη σε υποδύναμη από ότι 2,3 versus 5 λίτρο. Κοίταξε τώρα, άμα ρωτήσεις ποιος μπορεί να πάρει 5 λίτρο στην Ελλάδα, κανένας. Είναι 1%. Ναι. Μπορεί να λέω και πολύ. Ναι, και λόγω τεκμηρίου και εντάξει, λόγω τελών και τα πάντα όλα. Όσον αφορά το συγκεκριμένο τώρα, okay, δεν ξέραμε ακόμα όταν το πήρε ο άνθρωπος και τι ακριβώς γίνεται με αυτά τα αυτοκίνητα. Αλλά όσοι ασχολούνται και ξέρουν, είναι ένα αυτοκίνητο που είναι σε βλάβες, ζημιές βαριές, δηλαδή μπλο κατευθείαν, μπιέλες, πιστόνια, ζημιά, πώς να το πω, από τη μάνα τους. Είναι πολύ ευαίσθητα μοτέρ. Ωραία, αυτό βελτιώνεται. Γίνεται. Αυτό βελτιώνεται μόνο αν φτιάξει το μοτέρ, αλλιώς δεν βελτιώνεται σαν να μάθει. Ωραία, επομένως τα φτιάξει όλα. Χαλάνε μόνο τους, με τη σκέψη. Καταρχάς, όταν σου ήρθε να σου πει ότι θέλω να μου το φτιάξει, τι ζήτησε? Παιδιά, έχουμε και έναν εδώ πέρα, πρέπει να το διώξουμε. Όχι, ο άνθρωπος ήξερε ότι θέλει, ξέρω, να το φτιάξει. Σου είπε, θέλω άλογα φουλ. Ναι, ήθελε να το φτιάξει από την αρχή. Το θυμάμαι αυτό. Για πόσα άλογα σου ζήτησε? Συζητήσαμε για 600-700 άλογα. Ροδές. Μοτέρ τότε. Μοτέρ. 600-700 καταρχάς, αυτό μπορεί να οδηγηθεί? Που είναι πισωκίνητο. Μπορεί. Έχουν φτιάξει πολλά έξω, έχουν κάνει και ώρες χρόνους. Ωραία.
Για πάμε λίγο να το δούμε, παιδιά. Είναι ιδιαίτερο αυτοκίνητο. Το πρώτο που σας κάνει εντύπωση, εκτός από το, αυτό το μπλε το electric, είναι τα αυτοκόλλητα. Πίσω έχει ένα αυτοκόλλητο το οποίο λέγεται, μάλλον έχει μια κόμπρα και γράφει Cobra Jet. Τι είναι αυτό? Τώρα με ένα ρωτάω, δεν έχω κάτι να κάνω τέτοιο. Είναι κάτι της Ford, κάποιο μοντέλο. Το έφερε έτσι έτοιμο ή το βάλε μετά? Το έβαλε αφού το φτιάξαμε. Α. Όχι όταν ήταν μαμά ακόμα. Okay. Τα οποία από ό,τι είδα είναι κάποιο αυτοκίνητο που βγάζει στο εξωτερικό και φοράει αυτά τα λόγκο τέλος πάντων. Okay. Λοιπόν, για πες μου τώρα, τι έχεις φτιάξει εδώ πέρα? Εδώ έχουμε ένα μικρό εντερκούλερ για 3.000 άλογα. Για το εντερκούλερ είναι. Θα τραβήξει από μπροστά βασικά. Κοιτάξτε λίγο εδώ πέρα πλάκια. Θα ξαναβάλω εδώ να καταλάβετε. Στο έτσι. Στο έτσι. Με τρία δάχτυλα. Αυτό. Και έκανε ένα 1,5 αυτό. Εντάξει. Μπροστά. Όποιος ξέρει τη μούρη του Mustang μπορεί να καταλάβει από εδώ, από αυτό το πλάνο που σας δείχνω. Είναι σχεδόν η μισή μετόπη. Άντε να πω το 1/3 άμα αφαιρέσουμε το λίγο πάνω που αφήνει κενό και το αριστερά δεξιά. Βέβαια εδώ έχει και πλαστικά. Εδώ έχει το πλαίσιο. Δεν μπορείς να πας, θα μπορούσε λίγο να φάει λίγο παραπάνω, αλλά νομίζω ότι τον υπερκαλύπτει. Θα δείτε και μέσα τι γίνεται. Θα δείτε και μέσα. Σας ρίχνω μια, έτσι, ένα πλάνο μέσα για να μας εξηγήσει ο Βασίλης τι και πώς. Κοιτάξτε λίγο μέσα. Κοιτάξτε λίγο την τουρμπίνα. Είναι λίγο μπαμπούλας. Τι τούρμπο είναι θα μας τα πει ο Βασίλης. Και αυτό είναι το πλάνο του μηχανοστασίου του Mustang. Λοιπόν, για πες. Παρεβάσω λίγο. Μισό λεπτό και το κατεβάσουμε, γιατί κάνουμε αεροπλανικά με την κάμερα για να σας δείξουμε λίγο πλάνο. Να δείτε και εσείς να γουστάρετε, οι φορτάκηδες. Εν τω μεταξύ, οι φορτάκηδες είναι μια ιδιαίτερη φάρα. Είναι σαν τους χοντέους και τους αλφίστη. Ο φορτάκης θα πάρει Ford. Είναι δύσκολο δηλαδή να πάρει ένας βαγκίτης ή ένας ιαπωνόφιλος Ford. Είναι ιδιαίτερη μαρκά. Είναι από Ford σε Ford. Να δούμε. Έχετε γούστα ρε φορντάκηδες. Είστε περίεργοι. Είστε εκεί, είστε Ford μέχρι θανάτου. Ο άλλος αλλάζει τη γυναίκα, λέει, για να μην αλλάξει αυτοκίνητο. Τι ακούσαμε δύο επεισόδια πίσω. Ναι, τώρα μπορεί. Λοιπόν, το κατεβάζουμε και βλέπουμε ξανά εδώ. Το καλό σε αυτό το αυτοκίνητο, να ξέρετε, ότι έχει απεριόριστο χώρο. Όπα, είναι ζάτα, παιδιά, κάτω. Ωραία. Απεριόριστο χώρο. Μπορείς να δουλέψεις εύκολα, είναι η χαρά του μηχανικού. Για πες, ρε μπίλη μου. Η πλατφόρμα είναι ίδια με το πεντάλιτρο. Με το πεντάλιτρο. Οπότε έχει χώρο, η αλήθεια. Ερώτηση πρώτη, κουμπώνεις πεντάλιτρο ή πας και αλλάζεις τουρμπίνες? Τώρα, με την εμπειρία μετά από τόσα χρόνια. Σχετικό είναι εσύ, γιατί το πεντάλιτρο θα το φτιάξεις. Δεν ξέρω. Δεν γίνεται να το φτιάξεις. Τόσο άμα ξέρεις τι θέλεις. Ωραία. Αλλά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Πάμε, εξήγησέ μας τι έχεις κάνει εδώ πέρα. Τι έχουμε αλλάξει? Άρχισε από μέσα προς τα έξω. Έχουμε φτιάξει ένα μπλοκ. Ναι. Με χιτόνια και ενισχύσεις απ' έξω από το μπλοκ. Γιατί ανοίγει και απ' έξω και από μέσα το μπλοκ. Όταν λες ανοίγει? Ανοίγει, σκίζει το κορμό σου. Ωραία. Μέσα έξω. Ωραία. Έχει φάει και απ' έξω τακάκια αλουμίνιο με κόλλημα για να μην ανοίξει απ' έξω. Έχει βάλει και μέσα, έχουμε βάλει και χιτόνια για να μην ανοίξει μέσα. Ανοίγει και σε μαμά μορφή ή μαμά, όταν αρχίζει και σκαλίζει? Σε μαμά μορφή. Άρα το καλύτερο που έχει να κάνει κάποιο, εάν του αρέσει τόσο πολύ το αυτοκίνητο, είναι κατευθείαν να το φτιάξει. Ναι, για να μην έχει πρόβλημα. Ένα κορμό από 2 λίτρα από ό,τι θυμάμαι, τα οποία δεν ανοίγουν. Ωραία. Πάμε. Αυτό είναι 2,3 ο κορμό. Αυτό είναι 2,3 ο δικό του κορμό. Έχει μπει τα χιτόνια. Έχει μπει πιστόνια BLS Manly Turbo Tough. Θυμάμαι. Πολύ καλά. 6,25 μπουζόνια. Κεντροφόρου. Ανεπληρωμένο το φίλο. Retainers, βαλβίδε, τα πάντα. Ροϊκή. Μια πολλαπλή εισαγωγή τη MA Performance, τη MAP. Τη MAP. Δεν είναι πληρωμένο το αυτοκίνητο από ό,τι καταλάβατε. Τα ακούμπησε καλά. Έτσι. MAP, ναι. Ένα χταπόδι τη Full Race. Ο αντάπτορα που δίνει, γιατί η κεφαλή είναι και χταπόδι αυτά, αλλά δίνει ένα αντάπτορα. Δυστυχώς, παιδιά, επειδή το χταπόδι είναι από κάτω και είναι από πάνω η τουρμπίνα, δεν μπορούμε να έχουμε καλό πλάνο, να σας βοηθήσω. Δεν φαίνεται τίποτα. Μια τουρμπίνα για 1000 άλογα, η EFAR 9180. Έξω, η Born Wagner. Πώς την είπας? Born Wagner, Wagner εδώ. Ένα 50 external. Κοιτάξτε να δείτε, για να καταλάβετε. Καταλάβατε.
το μέγεθος. Είναι το χέρι, μέσα χωράει. Λοιπόν, τι λέγαμε. Για την τουρμπίνα, μου λέγεις για χίλια άλογα. Ναι, μπέκ, τα πάντα, εξατμίσεις. Μπέκ, οχτάμπεκο κτλ. Και από ό,τι θυμάμαι είναι 80-90 η εξάτμιση αλουμίνιο. Και με τι λογισμικό φιλέτο θα χειρίζεσαι, μαμά, εγκέφαλο με stand alone. Εγκέφαλο με κόμπι είναι και παράλληλο για το οχτάμπεκο. Γιατί δεν βάλατε έναν stand alone. Δεν υπήρχε τότε τίποτα και ήταν και πριν ένα αρκετό καιρό. Τώρα, ας πούμε. Τώρα τι λύση υπάρχει. Ίσως θα μπορούσαμε να το φτιάξουμε. Θα δουλεύει πολύ καλύτερα, θα βλέπει διαφορές με έναν εξωτερικό εγκέφαλο. Εντάξει, σίγουρα τώρα, σίγουρα, γιατί υπάσχει στο management. Από ασφαλιστικά. Από ασφαλιστικά, μέσω του κόμπου νομίζω κάτι έχει αυτή τη στιγμή, αλλά δεν έχει πιέσει και τα μάξι να δουλέψει, ξέρω εγώ, 3 μπαρ ή 2,5 μπαρ. Πόσο δουλεύει. Δουλεύει light, δηλαδή ένα 6-7 νομίζω. Ένα 6-7 και τι άλογα δεν είναι σε αυτή την πίεση. Πω, δεν το έχουμε μετρήσει ποτέ. Πόσο το υπολογίζεις, γιατί είσαι σε πραγματικό δυναμόμετρο. Δεν ξέρω, δεν έχω φτιάξει ποτέ 2,3 να σου πω. Πόσο πιστεύεις, δηλαδή, άμα το βάλουμε στο δυναμόμετρο, τι θα γράψει. Να πάω, Dino. Κάνε μια πρόβλεψη για αυτό το turbo και αυτή την πίεση. Πιάσω διάβαση, δεν ξέρω. Πού, 500 θα τα βγάζει. Ναι, σίγουρα. 600 θα τα βγάζει. Νομίζω μένει από βενζίνη σιγά-σιγά. Κάπου εκεί. Άρα είναι κάτω από 700. Ναι. Είναι 6 με 7. Κατοστάρικα. Μοτέρ. Θα σε γελάσω. Τώρα, βασικά έχει και το οχτάμπικο πάνω, εσύ, αλλά με το οχτάμπικο είναι σίγουρα 800, ας πούμε. 800? Ναι. 800, τώρα δεν ξέρω, παιδιά, αυτό πόσο μπορεί να κάτσει στο δρόμο. Είμαι πολύ περίεργος. Είμαι πολύ περίεργος. Darton sleeves. Έχουμε βάλει Darton, συντονιά. Ναι, ναι, Darton. Ωραία. Τα πάντα φοράει, δεν υπάρχει κάτι που δεν φοράει, ας πούμε. Ναι, δεν έχει να συμπληρώσει κάτι, απλά κάνει συντήρηση. Και σήμερα έρθει για συντήρηση σε τι? Φρένα. Στα φρένα. Όπου τα φρένα, τι θέλω να σα ρωτήσω. Καταρχάς, έχουν βγει τις σκοπλάκες. Θέλω να δείτε τα τακάκια, παιδιά. Πού είναι τα τακάκια, Αντρέα, φέρε λίγο τα τακάκια, φίλε. Φέρε ένα τακάκι. Αμέσως. Παρακαλώ. Τι θες εσύ να δεις τα τακάκια. Θέλω να πεις στα παιδιά πότε αλλάζουμε τα τακάκια, εκτός από χιλιόμετρα, τι πρέπει να προσέχουμε και πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι το αυτοκίνητό μας χρειάζεται τακάκια. Για να μην φάμε το δίσκο. Πώς μπορεί να το καταλάβει κάποιος. Μόνο έτσι με τα κάνουμε. Εάν δεν έχουμε ενδείξεις. Ωραία, κράτησε τα εδώ. Κοιτάξτε, παιδιά, λίγο από πλάγια. Κάντε λίγο πλάγια εδώ, όχι έτσι. Βασικά δεν έχει τακάκι, δεν υπάρχει κάποιο. Από ό,τι καταλάβατε, ναι. Δεν υπάρχει τακάκι, παιδιά, καθόλου. Είναι, ο Άγιος Πέτρος. Είναι flat. Είναι flat. Και όταν φτάνει το τακάκι να είναι flat, σημαίνει ότι αρχίζετε και τρώγεται η δισκόπλακα και επομένως πληρώνετε τα διπλά λεφτά. Πότε καταλαβαίνουμε ότι έχει φαγωθεί κάποιος που δεν γνωρίζει πάρα πολύ, εσύ Βάσιλη μου. Κάποιος ο οποίος έχει το αυτοκίνητό του, είναι μέσος χρήσης κτλ. Πάει σε ένα συνεργείο και κοιτάει σε τι κατάσταση είναι τα κάκια, μου λέει. Πρέπει να ακούσει κάποιο σφύριγμα, πρέπει να δει οπτικά, μπορεί να το δει από το δίσκο. Ότι όπα, κάτι γίνεται. Αν φτάσει να το δει οπτικά, είναι αργά, όπως τώρα. Ναι. Όπου πας μαζί και για τις σκοπλακές. Το παρακολουθείς λίγο. Έχεις κάποια αίσθηση διαφορετική. Σου δίνει κάτι, μπορείς να καταλάβεις κάτι. Κάνε τα φρένα, αρχίζουν να κάνουν γραμμές σε δισκόπλακες. Μπράβο. Επόμενο σφύριγμα, οπτικά γραμμές πάνω σε δισκόπλακα. Εντάξει, τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που δεν ξέρει να αλλάξει τα κάγια. Ή μπορεί από τέτοιο. Ή μπορεί από υγρά φρένα να έχουν πέσει. Εδώ δεν έχουν τα κάγια. Ωραία. Λοιπόν. Αυτό, παιδιά, λίγο προσοχή. Είναι αναλώσιμα τα οποία είναι λίγο τσιμπημένα, εντάξει. Πονάει. Προσέχτε τα για να μην αλλάζετε δισκόπλακες. Να αλλάζετε δηλαδή. Τακάκι και στη δεύτερη ή στην τρίτη φορά. Ρωτήσουμε και τον Βασίλη κάθε πότε μπορούμε να αλλάξουμε δισκόπλακες. Μπιλ, πόσες αλλαγές σε τακάκια, πόσα σετ μπορούμε να φάμε σε μία δισκόπλακα? Πολλά. Πώς, 5? Με σωστή χρήση. Δηλαδή, ανά πόσα σετ τακάκια λες στον πελάτη συνήθως. Να σου πω κάτι, γιατί τώρα για να φας τακάκια πρέπει να κάνεις σκληρή χρήση. Ναι. Ή το αμάξι να είναι αυτόματο. Που ταλαιπωρείται το τακάκι πιο πολύ. Πιο πολύ τακάκι τρώω σε ταξίδια ή στην πόλη? Στην πόλη. Στην πόλη. Στις πόσες αλλαγές συνήθως πιστεύεις? Δεν ξέρω τώρα, τρεις αλλαγές, τέσσερις. Στις τρεις με τέσσερις το περίπου. Ναι. Δεν λέμε, δεν σε πιάσα το λαιμό. Εντάξει, μπορεί να πατήσεις, να χαλάσεις και με δύο τακάκια για τη σκοπλακά, έτσι. Ερώτηση. Ανάλογα τις χρήσεις κάνεις. Κάνεις ταξίδι, ξέρω εγώ, μπαίνεις στην πόλη κτλ. Το αυτοκίνητο σου είναι χάλια τώρα που έχουμε και σκόνες και τέτοια.
Σταματάς. Ρίχνουμε κατευθείαν νερό πάνω σε δισκοπλάκα. Ναι, κατευθείαν. Μόλις και η παιδιά παίρνει το λάστιχο και βρέχετε τη δισκοπλάκα. Και μετά συνεργείο για αλλαγή. Άμα θέλετε να στραβώσετε. Παιδιά, ναι, να ξέρετε ότι όταν είναι πολύ ζεστές οι δισκοπλάκες, μην κοιτάτε, α, λέει ζεστό το μοτέρ. Και... αφήστε το μοτέρ. Οι δισκοπλάκες έχουν σηκώσει τρελή θερμοκρασία. Δεν πάμε σε πλυντήριο, δηλαδή έχουμε κάνει πορεία μία ώρα και σταματάμε σε ένα πλυντήριο, κάτσε να ρίξουμε νερό. Ειδικά πάμε ταξίδια. Φτάνουμε στο χωριό και λέμε πω έχουμε σκοτώσει ένα σκασμό μυγάκια, πάω να το πλύνω κατευθείαν πριν πάω να το παρκάρω. Όχι. Παρκάρετε το, αφήστε το να κρυώσει, πάτε χαλαρά σε ένα πλυντήριο και μετά πλύνετε το αυτοκίνητο γιατί το νερό αναπόφευκτα θα πάει και πάνω στις δισκοπλάκες. Μην καταστρέφετε τζάμπα τέτοια ανταλλακτικά που να είναι στην τιμή και στην εργασία. Okay. Αυτά για το Ford Mustang, το οποίο θέλω να σας δείξω και το σηματάκι, αυτό το περίεργο που σας έλεγα. Το Cobra Jet. Βλέπετε εδώ αυτοκόλλητα. Βλέπετε την Cobra. Ε, εδώ. Cobra Jet. Όποιος από το κοινό που μας παρακολουθεί έχει να μας σχολιάσει για το συγκεκριμένο σήμα, πού χρησιμοποιείται, σε ποιο αυτοκίνητο ήταν και πώς ο ιδιοκτήτης αυτού του αυτοκινήτου επέλεξε να βάλει αυτό που μπορεί να το δει και επέλεξε να το βάλει, ας μας ενημερώσει όλους. Καλό είναι που στάρουμε να υπάρχει έτσι ένας διάλογος μεταξύ μας με το κοινό. Περιμένω το σχόλιο σας. Διαλυματάκι, πριν σας δείξουμε λίγο τις αλλαγές που γίνονται στο Audi S3, πάμε να σας δείξουμε λίγο το challenge που κάνουμε μαζί με τον Βασίλη τον Δήμα για τα θέματα της αγοράς μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Το συγκεκριμένο το ήταν καινούργιο. Αν ήταν μεταχειρισμένο όμως, τι έπρεπε να κάνει, έπρεπε να μπει στην Car Vertical. Σήμερα τι σας έχω, σήμερα νομίζω σας έχω VAG. VAG αυτοκινητάκι, το οποίο δεν έχει πολλά χιλιόμετρα. Και ξέρετε ότι αγοράστηκε στην Ελλάδα. Ποιο VAG. Αμέσως τώρα σας το δείχνω. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα Seat Leon, μάγκες. Εννοείται έχει αγοραστεί στην Ελλάδα, για να σας το αναφέρω. Χρονοδιάγραμμα. Μην ανησυχείτε, εγώ το βλέπω στο κινητό, εσείς το βλέπετε στις οθόνες. Χρονοδιάγραμμα. Πάμε. 7 αρχεία. Κατασκευάστηκε το 2020. Έγινε ταξινόμηση Ισπανία, συντήρηση, ζημιά στην Ισπανία, Μάρτιο του 2022. Εντάξει, και εννοείται προς πώληση. Τα έχουμε πει αυτά. Έχετε γίνει expert κι εσείς. Εμφανίζεται να γίνεται συντήρηση στη Γερμανία και το 12ο του 22 αγοράστηκε στην Ελλάδα. Τι αυτοκίνητο είναι ακριβώς, για να ξέρετε, να ψαχνόμαστε μεταξύ μας. Seat Leon του 2020, station wagon, 1600 diesel, χειροκίνητο, εντάξει, όχι DSG. Τι ζημιά, άγνωστη. Είπαμε, έγινε στην Ισπανία, αλλά έχουμε φωτογραφίες. Φωτογραφίες του αυτοκινήτου. Βλέπετε εδώ και βλέπετε κι εσείς ότι το μπροστινό μέρος έχει χτυπήσει καλά. Βλέπετε, φωτογραφία μία, δύο, και ο τροχός του οδηγού έχει αλλάχθει, επομένως την άκουσε καλά, και η πόρτα του οδηγού. Και πίσω πήρε, μόνο το προπαγκάζ και ο προφυλακτήρας πήρε, ουρανός και προπαγκάζ έχουν μείνει. Εντάξει, η δεξιά πλευρά του συνοδηγού είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα. Μέσα έχουν σκάσει αερόσακι, του οδηγού τουλάχιστον, και τα χιλιόμετρα τα οποία έχει το αυτοκίνητο και πουλήθηκε ήταν 91.963 χιλιόμετρα. Αυτά είναι τα γνωστά στοιχεία. Ελπίζω όποιος το πήρε να γνώριζε για αυτή τη ζημιά που είχε γίνει και όταν επισκευάστηκε να φτιάχτηκε καλά, αλλά να μην πουλήθηκε για τρακάριστο. Τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Εσείς μπορείτε από μόνοι σας να γνωρίζετε αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιώντας το application της Car Vertical και παίρνοντας με το promo code που έχουμε 20% έκπτωση στα reports που χρησιμοποιείτε για αυτοκίνητα που σας ενδιαφέρουν ή αυτοκίνητα φίλων ή για οποιοδήποτε αυτοκίνητο θέλετε να μάθετε την ιστορία του. Πώς μπορείτε να πάρετε αλλιώς το 20%, μπορείτε να πατήσετε πολύ απλά στο link, στην περιγραφή ή στα καρφιζωμένα σχόλια. Να μπείτε, είναι έτοιμο το promo code, παίρνετε το 20%, χρησιμοποιείτε τα reports, ανοίγετε τα μάτια σας, μαθαίνετε για το αυτοκίνητο και γλιτώνετε
τα ψέματα που μπορεί να σας φορτώσουν για να γίνει η πώληση του συγκεκριμένου αυτοκινήτου. Ωραίο το GTR από πίσω μας. Αυτά με την Car Vertical. Και συνεχίζουμε λίγο να δούμε τι αλλαγές έχουν γίνει στο Audi το S3 το παλιό του Βασίλη. Και να του κάνω και μια ερώτηση για να κλείσουμε, να μην σας τρώμε πάρα πολύ χρόνο. Μια που πλησιάζουν οι γιορτές και είστε όλοι σε ένα mood το να βγαίνετε έξω. Τι κάνει εδώ το GTR? Πάμε στο Βασίλη. Και επέστρεψε ο Βασίλης εδώ πέρα δίπλα μας και πάμε να κάνουμε τα δύο πραγματάκια να δείξουμε που θέλω ακόμα. Τι κάνει το S3, το παλιό το δικό σου εδώ πέρα, τι αλλαγές έχουμε πάλι? Καλά είναι. Βρε καλά. Αλλά τι φτιάχνει, τι αναβαθμίζει, αναβάθμιση μου μυρίζει πάλι. Λίγο. Για πες τι. Τώρα φτιάχνουμε την εισαγωγή και κάτι σκάθρεση, κάτι γύρω-γύρω. Άλλαξε εισαγωγή. Ναι. Ωραία. Αυτό. Αυτό που ακούσατε είναι ένα λότου σαν του Βασίλη. Θα δείτε και το λότου του Βασίλη. Και τελευταία ερώτηση εδώ πέρα για να μπορέσουμε να κλείσουμε ωραία το βίντεο είναι αυτό εδώ πέρα πίσω. Αυτό τι κάνει εδώ? Δεν το βλέπω και το λυμπίζομαι. Αλλά το πορτοφόλι μου δεν με αφήνει. Δεν έχει ανάγκηση. Ναι. Άμα ήταν θα είχα κανένα δυο. Τι θα γίνει, το βλέπουμε πολύ εδώ πέρα, το διάολο. Πιο απ' όλα. Αυτό, ο διάολος είναι εδώ πέρα πίσω ρε φίλε. Αυτό είναι, εδώ. Δεν έχει μπει έτσι η ιδέα στο μυαλό σου να πάρεις ένα τέτοιο. Ξανά. Έχει περάσει. Και γιατί σου φεύγει? Δεν ξέρω. Ο τραπεζικός σου λογαριασμός σου λέει όχι. Τι σε χαλάει? Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Δεν είμαι ψυχολογικά έτοιμος. Είναι ένα αυτοκίνητο που πρόκειται να επιστρέψει στα χέρια σου στα επόμενα... Άντε, ένα-δύο έτη. Μπορεί. Μπορεί. Φανώ. Στα πόσα άλογα θα έφευγε από τα χέρια σου? Δεν ξέρω. Νομίζω έτσι για καθημερινό στα... 1500 άλογα είναι καλό. Δεν σε νοιάζει ο ανταγωνισμός. 1500 θα ήσουν αμέσως τον ανταγωνισμό. Θα γινόταν χαμός. Δεν θα το φτιάχνα για τον ανταγωνισμό. Θα το φτιάχνα για μένα. Για πάρτι σου. Αυτό είναι καλό. Τα ακούσατε? Λοιπόν, πάρτε λίγο παράδειγμα. Όσοι αρέσκεστε στο να σκοτώνεστε, ότι ένα αυτοκίνητο το φτιάχνετε για εσάς τον ίδιο, για να το ευχαριστείτε εσείς, γιατί είναι με τα δικά σας λεφτά και ο Παντελής δίνει πόνο μέσα εκεί πέρα με τα κομπρεσόρ και δεν ξέρω αν θα με ακούτε. Το αυτοκίνητο το φτιάχνουμε για πάρτι μας. Πατάμε όποτε θέλουμε εμείς, με όποιον θέλουμε εμείς, δεν μας πείθει κανένας τρίτος. Επομένως όλοι οι τρίτοι μην προσπαθείτε να μας μπιφάρετε και να μας σπάτε τα αποθέματα ψυχικής μας υγείας. Είδατε, είμαι και ευγενικό παιδί. Αυτά από μένα, αυτά για σήμερα. Είναι έτσι στα μέσα των... γιορτών αυτό το βίντεο για να σας κρατάμε παρέα. Τώρα μεγάλη εβδομάδα και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια σε ό,τι αν κάνετε, καλή προετοιμασία για τα αρνιά και τα λοιπά. Καλό σας βράδυ και από τον Βασίλη. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ παιδιά. Γεια χαρά.